Και αυτό το Σαββατοκύριακο η Καστοριά αποτέλεσε πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, με αφορμή βέβαια και την διοργάνωση του δεύτερου Fair Shopping Festival που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Γονοποιών Καστοριάς. Πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στη Βυζαντινή Αρχόντισσα τόσο για αυτό το σημαντικό εμπορικό γεγονός, όσο βέβαια και να θαυμάσουν τις ομορφιές αυτής της περιοχής. Νούμερο ένα σταθμός των τουριστών που έρχονται στην περιοχή της Καστοριάς αποτελεί το τουριστικό περίπτερο του Δήμου. Οι Έλληνες είναι εκείνοι που κυρίως το επισκέπτονται για να πάρουν πληροφορίες ή κάποια από τα φυλάδια και τους χάρτες που διαθέτει ο Δήμος. Η επισκεψιμότητα στην Βυζαντινή Αρχόντισσα αυξάνεται συνεχώς. Οι περισσότεροι έρχονται στην Καστοριά Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ενώ το 60% είναι Έλληνες και το 40% ξένοι. Ναι, έχουμε όλο και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Είναι κυρίως Έλληνες οι επισκέπτες μας. Δηλαδή το 60% περίπου είναι Έλληνες, το άλλο 40% είναι ξένοι, εκ των οποίων οι πιο πολλοί είναι Ολλανδοί, τελευταία και Ισραηλινοί. Τον τελευταίο καιρό έχουμε και επισκέπτες από τα Βαλκάνια, πολλούς από τα Σκόπια, Κροάτες, δηλαδή για πρώτη φορά είδα Κροάτες τον τελευταίο μήνα, Σέρβους. Έχουμε πολλούς Γάλλους, Ιταλούς, δηλαδή από όλη τη Δυτική Ευρώπη. Το τουριστικό περίπτερο του Δήμου Καστοριάς θυμίζουμε πως ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο και από την πρώτη ημέρα έγινε ο νούμερο ένα σταθμός ενημέρωσης εξυπηρέτησης των τουριστών που έρχονται στην περιοχή μας. Από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι και σήμερα το τουριστικό περίπτερο πηγαίνει πολύ καλά. Οι υπάλληλοι του είναι εξυπηρετικοί και δίνουν πληροφορίες για την παροχή. Στους επισκέπτες δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Τουρισμού Λάζαρος Ζήσης. Ακριβώς παίρνουν πληροφορίες για οτιδήποτε έχουμε στην Καστοριά. Κάποια ενημερωτικά φυλάδια του Δήμου για τα τουριστικά σημεία τα οποία μπορούν να επισκεπτούν. Και έχουμε και αυτόν τον χάρτη που τον έχουμε ξαναδείξει βέβαια, ο οποίος είναι τουριστικός χάρτης. Πέραν τον άλλο χάρτη που έχει κάνει ο κύριος Παπαδημητρίου, είναι και ο χάρτης ο δικός μας που πρώτη φορά φέτος μετά από 20 χρόνια. Πλέον δείχνουμε όλη τη Χερσόνησο, στην οποία ερχόμενος παίρνοντας επισκέψη τον χάρτη, γνωρίζει ότι γίνεται ο εσωτερικός γύρος της λίμνης, που ως τώρα δεν το γνώριζανε.